Καλημέρα. Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον vlog, το οποίο η φίλη που έστειλε το email έχει γράψει στα αγγλικά το θέμα. Empty Nester vlog έγραψε, δηλαδή κάνε ένα vlog για την άδεια φωλιά. Η άδεια φωλιά είναι όταν τα παιδιά μας φεύγουν να πάνε να σπουδάσουν, ή ενηλικιώνονται και φεύγουν από το σπίτι και μένει η φωλιά μας των γονέων άδεια. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα, καλημέρα. Σου μιλώ στον ενικό επειδή είμαστε συνομήλικες. Και μικρότερη να ήσουν, πάλι θα το δεχόμουν να μιλάς στον ενικό. Καθώς ήδη έχεις περάσει αυτό το στάδιο και με την επιστημονική σου κατάρτιση, θα ήθελα να σου δώσω την ιδέα να κάνεις ένα vlog για τους γονείς που έχουν παιδιά στην τελευταία τάξη του σχολείου, έτοιμα να φύγουν για σπουδές. Στη δική μας περίπτωση θα φύγουν σίγουρα εκτός της χώρας διαμονής μας. Ο ένας στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο άλλος στο τέλος της επόμενης. Άρα τα κάνετε πολύ κοντά τα παιδιά. Ο ένας στη Δευτέρα Λυκείου φέτος και ο άλλος, το άλλο παιδί, δεν λες, το φίλο στην Τρίτη Λυκείου. Εγώ παλιότερα μέτραγα αγκομαχώντας τα χρόνια για να μεγαλώσουν, να μπορούν να συνεννούμε μαζί τους. Τώρα με έχει πιάσει μια απελπισία ότι έχασα την ευκαιρία. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, αλλά άραγε με πόσα λάθη. Παλιότερα, όταν κάποιος μου επεσήμανε κάποιο λάθος στη διαπαιδαγώγηση, έλεγα για αστείο. Να έχει και κάτι να λέει στον ψυχολόγο του μεθαύριο. Αυτό το αστείο το έλεγα κι εγώ. Θέλω να δουλέψουν και οι συνάδελφοι, αυτό έλεγα. Τώρα αναρωτιέμαι πόση ζημιά τους έχω κάνει, πόσο αναστρέψιμη είναι και με ποιο τρόπο. Δεν νομίζω να του έχει κάνει ιδιαίτερη ζημιά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου και εξασκείς την αυτογνωσία, οπότε θεωρώ απίθανο να του έχει κάνει καμία σοβαρή ζημιά. Οι μανούλες, οι οποίες λένε εγώ είμαι η τέλεια μαμά, αυτές να φοβόμαστε να κάνουν ζημιά στα παιδιά τους. Αυτές που εξασκούν αυτοκριτική, να μην τις φοβόμαστε. Τώρα αναρωτιέμαι αν πόση ζημιά τους έχω κάνει, πόσο αναστρέψιμη είναι και με ποιο τρόπο. Παραδέχομαι ότι έχω control issues. Control issues σημαίνει έχω θέματα με την ελεγκτικότητα, ότι είμαι ελεγκτική, ότι θέλω να ελέγχω το περιβάλλον μου. Είσαι σίγουρη πως δεν είσαι εγώ? Πιάσουμε πολύ στο θέμα της ελεγκτικότητας και εγώ νομίζω ότι έχω κάποια control issues. Λίγο λιγότερα τώρα από ότι πρωτού ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, αλλά έχω. Και ενώ εγώ θεωρώ ότι είμαι μεγάλη και ανεξάρτητη σε σχέση με τους γονείς μου, και ενώ δεν δέχομαι να επεμβαίνω στη ζωή μου, και θεωρώ ότι έχω προοδεύσει σε συναισθηματική ορίμανση σε σχέση με εκείνους, όσον αφορά στα δικά μου παιδιά, αισθάνομαι ότι δεν θα μπορώ να τα προστατέψω από τίποτε πλέον. Ούτε πρακτικά, ούτε συναισθηματικά, και απελπίζομαι. Σε αυτό δεν μοιάζομαι, εγώ δεν απελπίζομαι. Προσπαθώ να μην είμαι η τυπική Ελληνίδα μάνα που αποφασίζει τα πάντα για όλους. Για παράδειγμα, ο μεγάλος ακόμα δεν ξέρει τι θα σπουδάσει. Δεν τον πιέζω, παρόλο που εγώ δέχομαι πιέσεις από τις γιαγιάδες του να πάρω κατευθυντήριες αποφάσεις για το μέλλον του. Εσείς είσαι οι ανεξάρτητοι που δεν σε πιέζουν οι δικοί σου. Τώρα όχι μόνο η μάνα σου, και η πεθερά σου σε πιέζει. Αποτέλεσμα, να αισθάνομαι ότι περνώ τις συμπληγάδες. Να το ποιο είναι το πρόβλημά σου. Η μανούλα και η περθερούλα που σταπρίζουνε. Ποια φιλοσοφία είναι καλύτερη? Η μανούλα ξέρει καλύτερα ή η δοκιμή και λάθος αποδίδει περισσότερο? Νομίζω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», γνωρίζεις την απάντηση σε αυτό. Δεν είναι είτε το ένα, either or, δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Είναι κάπου στη μέση. Και αν είναι το δεύτερο, trial and error, ότι δοκιμή και λάθος αποδίδει το καλύτερο, πώς θα τον προστατέψω από τον πόνο των λαθών? Δεν μπορείς. Είναι κομμάτι του μεγαλώματος μας αυτό να πονάμε και δίνει και κακό πράγμα. Θα αντέξει ή θα απογοητευτεί και θα τα παρατήσει? Ο μικρός που είναι πιο φιλοσοφημένος μου λέει να μην αγχώνουμε και ότι σε λίγο θα είμαστε 4 ισότιμοι εντός εισαγωγικών ενήλικες. Πώς είναι δυνατόν να δω τα μωρά μου ως ισότιμα, ειδικά όσο εξαρτώνται οικονομικά από εμάς? Και ειδικά που έχεις και control issues. Το θέμα του να μείνω μόνη πάλι με τον άντρα μου δεν με απασχολεί ιδιαιτέρως. Αισθάνομαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του ύστερα από 20 χρόνια γάμου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Και αν προκύψει κάτι σχετικά με τις νέες ισορροπίες, θα το δούμε ξεχωριστά. Ευχαριστώ για το χρόνο σου με εκτίμηση. Και έχει και update. Θα διαβάσω και το update και μετά θα τα σχολιάσω όλα μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ που θα κάνεις το vlog. Καθώς όλοι σου στέλνουν updates, ας σου στείλω και εγώ το δικό μου. Τελικά αποδείχτηκε ότι ο μεγάλος ήξερε πάντα τι ήθελε να σπουδάσει. Είδες τα παιδιά, που βγαίνουν καλύτερα από εμάς. Αλλά δεν ήθελε να μας το πει επειδή θεωρούσε ότι δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε οικονομικά και δεν ήθελε να μας στεναχωρήσει ζητώντας το. Έχουμε μια ελπίδα ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι ολόκληρα να τα καταφέρετε. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε και η μεγαλύτερη πρικοδότηση που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι στις σπουδές. Πραγματικά. Το μόνο πράγμα στο οποίο θεωρώ ότι αξίζει να δώσουμε χρήματα είναι για τις σπουδές τους και τη μόρφωσή τους, παρά για υλικά αγαθά. Δηλαδή προτιμώ, αν μια οικογένεια έχει οικονομική στενότητα, αλήθεια, οι περισσότερες οικογένειες έχουν οικονομική στενότητα, να μην ενδίδουμε στις αγορές ακριβών ρούχων, ακριβών gadgets, ακριβών ταξιδιών κτλ. Παρόλο που τα ταξίδια είναι, πάλι είναι μόρφωση. Τέλος πάντων, παρά να ζούμε σε ένα μεγάλο σπίτι και να αγοράσουμε πολυτελή αυτοκίνητα, μπορούμε να ζούμε και σε ένα πιο μικρό και ταπεινό σπίτι, να έχουμε πιο πρακτικά οικογενειακά αυτοκίνητα και να επενδύσουμε χρήματα στα παιδιά, στη μόρφωση των παιδιών μας. Ή αντί να τους δώσουμε ως πρίκα, πλέον είναι και πολύ παλιά νοοτροπία αυτή, αν τους αφήσουμε χρήματα ή κάποιο ακίνητο, καλύτερα να τους αφήσουμε τη μόρφωση. Που η μόρφωση είναι πολύ σπουδαία αγαθό. Και εύχομαι να τα καταφέρετε. Κατά τα άλλα, οι ανησυχίες παραμένουν οι ίδιες. Θα περιμένω με πολύ αγωνία την επιστημονική σου τοποθέτηση, καθώς και τα σχόλια από ομοιοπαθούσες και μη. Καλή συνέχεια. Δηλαδή, θες να σε κράξω κι εγώ, θες να σε κράξουν κι εμάς από κάτω. Λοιπόν, φιλενάδα, δεν μπορώ να ταυτιστώ ιδιαιτέρως μαζί σου, γιατί ποτέ δεν μου ήταν ευχάριστος ο ρόλος του γονιού με την έννοια του παντογνώστη και με την έννοια του «η μανούλα ξέρει καλύτερα». Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα ποτέ. Και σου συστήνω να διαβάσεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Δεν το έχεις ήδη διαβάσει, που νομίζω δεν θα το έχεις διαβάσει. Γιατί αν το έχεις διαβάσει, θα ρωτούσες διαφορετικά πράγματα στο mail. Να διαβάσεις αυτό το βιβλίο που περιγράφω το δικό μου τρόπο σκέψης γύρω από τη γονεϊκότητα και το τι σημαίνει γονεϊκότητα μέσα από τα δικά μου μάτια και τη δική μου και ανθρώπινη αλλά και επιστημονική, όπως θέλω να φέρεις ματιά. Δηλαδή ως γυναίκα και ως ψυχολόγος γράφω για τη γονεϊκότητα. Δεν μπορώ να ταυτιστώ μαζί σου, γιατί για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πρέπει να παίρνω αποφάσεις για άλλους ανθρώπους όταν ήταν τα παιδιά μικρότερα. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που πρέπει να τις πάρεις, δεν γίνεται να μην τις πάρεις. Ενώ όταν το παιδί ακόμα δεν είναι σε ηλικία που μπορεί να μιλήσει, σε ηλικία που μπορεί να εκφραστεί ή σε ηλικία που μπορεί να αντιληφθεί την αυτό για το οποίο αποφασίζει. Εγώ είχα πολύ, ένιωσα τεράστια ανακούφιση όταν τα παιδιά μου ενηλικιώθηκαν. Όταν ενηλικιώθηκαν νομικά στα 18, αλλά και όσο μεγαλώνουν που ενηλικιώνονται ακόμη περισσότερο και πρακτικά. Δηλαδή, γουστάρισα πάρα πολύ τη φάση ότι πλέον μπορούν να παίρνουν τα ίδια αποφάσεις για τον εαυτό τους και δεν χρειάζεται εγώ να έχω έγνοια μήπως πάρω μια απόφαση για αυτούς που να μην είναι και καλύτερη. Ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σου είπα προηγουμένως ότι έχω και εγώ control issues, αλλά ειδικά στο θέμα των παιδιών προσπάθησα πάρα πολύ να τα ελαττώσω και να μην είμαι ελεγκτική όσον αφορά στα παιδιά, γιατί γνωρίζω από τη δική μου την προσωπική πείρα, από το δικό μου μεγάλωμα, ότι εάν δεν ήταν τόσο ελεγκτικοί οι γονείς μου, θα μπορούσε κάποιες κακοτοπικές που δεν γλίτωσα να τις γλίτωνα. Δηλαδή, εσύ δεν ξέρεις καλύτερα. Ξέρεις καλύτερα από το γιο σου και την κόρη σου. Δεν ξέρεις καλύτερα. Το γεγονός ότι εσύ πληρώνεις τις σπουδές, εσύ πληρώνεις το χαρτζιλίκι, δεν σε κάνει να ξέρεις και καλύτερα. Τα παιδιά είναι καλύτερα από μας. Τα παιδιά μας είναι η καλύτερη έκδοση. Είναι το new edition. Όταν βγαίνει ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο μοντέλο, πάντοτε είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Λοιπόν, χρειάζεται να δείξεις εμπιστοσύνη στα παιδιά, αλλά και στον εαυτό σου. Γιατί νομίζω ότι πέρα από την ελεγκτικότητα την οποία εσύ ίδια καταγράφεις, το control issues δηλαδή, έχεις και πάρα πολύ μια μεγάλη αυστηρότητα προς τον εαυτό σου και μια τελειομανία. Κούλαρε, ησύχασε, ηρέμησε, είσαι καλή μάνα. Ίσως χρειάζεται να γίνεις λίγο πιο χαλαρή μάνα. Γιατί εμένα με ανησυχεί λίγο που ο γιος σου δεν ήξερε τι ήθελε να σπουδάσει και δεν το έλεγε.
Μήπως υπάρχει μια συζήτηση στο σπίτι του στυλ δεν έχουμε πολλά χρήματα και πρέπει να κάνουμε οικονομία και τέτοια που... ή μήπως εκφράζεις ας πούμε εσύ ή ο άνδρας σου τις έγνοιες σας για το οικονομικό και έχουν επηρεάσει το παιδί ώστε να μην μιλήσει και να μην διεκδικήσει αυτό που πραγματικά θέλει. Και επειδή εγώ ήδη έχω υπάρξει παιδί που δεν διεκδικούσα, μετά τα 26 μου άρχισα να διεκδικώ, είχα μεγάλη έγνοια μεγαλώντας τα δικά μου παιδιά να τα κάνω διεκδικητικά. Διεκδικητικά προς εμένα πρώτα και από τη ζωή έπειτα και προς τη ζωή έπειτα. Δηλαδή χρειάζεται να κάνεις λίγο step back. Είμαι σίγουρη ότι έχεις λούσει τα παιδιά σου με αγάπη. Είμαι σίγουρη από τον τρόπο που γράφεις και από τις έγνοιες που έχεις ότι θέλεις πραγματικά το καλό τους. Για το καλό τους, χαλάρωσε. Άφησε λίγο τα ενία. Και θα δεις τους κόπους σου να αποδίδουν. Και είναι πραγματικά μεγάλη περηφάνεια να βλέπεις τα παιδιά σου να επιλέγουν αυτό που θέλουν και να επιτυχάνουν σε αυτό και να είναι ευχαριστημένα με τη σχέση τους με τον εαυτό τους, με τη σχέση τους με άλλους ανθρώπους και με τη σχέση τους με τη ζωή. Πώς μπορείς να μην αγχώνεσαι? Έχω την άποψη ότι άμα πει στον άλλο μην αγχώνεσαι, γι' αυτό που σου είπα τώρα κούλαρε και χαλάρωσε, ότι δεν είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Ίσως χρειάζεται να το εκλογικεύσεις με κάποιο τρόπο, να κάνεις κάποια βαθιά συζήτηση με τον εαυτό σου. Σου λέω να πάρεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και να το διαβάσεις, σε παρακαλώ. Για να σε βοηθήσει να αποενοχοποιηθείς ως μητέρα και να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου και με τον γονεϊκό σου ρόλο. Αν το βιβλίο μου και μόνο δεν είναι αρκετά βοηθητικό και εξακολουθείς να έχεις άγχος σε σχέση με τον γονεϊκό σου ρόλο και σε σχέση με την απώλεια του ελέγχου που θα έχεις πλέον στα παιδιά, ίσως να χρειαστεί να κάνεις κάποιες συναντήσεις με έναν ψυχολόγο για να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Ίσως το διάβασμα να σε βοηθήσει. Διαβάζοντας διάφορα κείμενα ή βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμηση, έχουν να κάνουν με τις ηγετικές ικανότητες των παιδιών, ηγεσία και παιδιά και διάφορα τέτοια, μπορεί να νιώσεις καλύτερα όσον αφορά στην επιλογή που σου προτείνω να δώσεις περισσότερες πρωτοβουλίες στα παιδιά. Ο ρόλος μας όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται ή όταν τα παιδιά προχωρούν σε πιο μεγάλες φάσεις, δηλαδή τελευταία τάξη του λυκείου, στο φαντάρι, αν είστε Κύπροι θα πάμε στο φαντάρι, αν είστε στην Ελλάδα θα πάμε μετά, πάμε στο πανεπιστήμιο και χρειάζεται να δείξουμε μια μεγάλο θάρρος ώστε να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν επιλογές. Τι να πω, τι να πω. Νομίζω ότι θα καταλάβω. Ξέρεις, είμαι λίγο προβληματισμένη γιατί δεν θέλω να δώσω πολύ ειδικές συμβουλές χωρίς να ξέρω ειδικά την περίπτωση. Έκρινα με βάση αυτό που έγραψες, τα πράγματα που σου είπα, έκανα θεραπευτικές υποθέσεις στην ουσία. Αλλά καλού κακού πήγαινε δες και ένα ψυχολόγο από κοντά να το συζητήσετε. Και επίσης δώσε και λίγη έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά σου, που αυτό το πράγμα έχει και ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» για την επικοινωνία. Μένα με προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι ο γιος σου δεν τολμούσε να πει από νωρίτερα τι ήθελε. Και στόχος μας είναι τα παιδιά μας όχι να μας φοβούνται ή να μας λυπούνται και να κάνουν αυτά που τους λέμε λόγω της δικής μας συναισθηματικής στάσης, αλλά να μας εμπιστεύονται για να μπορούν να μιλούν ανοιχτά μαζί μας. Και φυσικά να τους εμπιστευόμαστε κι εμείς. Το ερώτημα δεν είναι διπλό. Εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ως μάνα? Εμπιστεύεσαι τα παιδιά σου? Λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη χρειάζεσαι προς τον εαυτό σου και προς τα παιδιά σου, το οποίο σημαίνει στην πραγματικότητα καταπολέμηση της ελεγκτικότητας. Γιατί η ελεγκτικότητα ξεκινάει από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Άρα, ίσως πηγαίνοντας σε έναν ψυχολόγο να δουλέψεις στο θέμα της ελεγκτικότητας, αυτό θα έχει πολύ θετική επίδραση και σε όλα τα επόμενα. Τώρα, εμένα η δική μου η πείρα με τα παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι είναι εξαιρετική. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το απολαμβάνω. Φυσικά δεν έχουμε χαθεί γιατί υπάρχουν οι βιντεοκλήσεις οι οποίες συμβαίνουν τακτικά. Και μάλιστα του στυλ σε παίρνω τώρα, σταμάτα τη βιντεοσκόπηση να μιλήσουμε στο βίντεο. Αν βιντεοσκοπώ για παράδειγμα. Υπάρχουν οι βιντεοκλήσεις, υπάρχουν τα μηνύματα, υπάρχει το Messenger.
Νιώθω ότι ίσως τώρα να έχω και περισσότερη επικοινωνία με τα παιδιά παρά όταν διέμενα μαζί μου, γιατί ήδη νιώθουν όμορφα που έχουν αναλάβει την ευθύνη του εαυτού τους. Μένει ο καθένας σε ξεχωριστό σπίτι. Ο γιος μου μοιράζεται ένα σπίτι μαζί με δύο φίλους του. Η κόρη μου μένει σε μια φοιτητική εστία μόνη. Μαγειρεύουν για τον εαυτό τους, διαβάζουν. Προχθές τους έπαιρνα εγώ κάτι να τους πω και ήταν και δύο στη βιβλιοθήκη. Μάλιστα, για ένα περίεργο λόγο ήταν και δυο μαζί. Ο γιος μου και η κόρη μου είναι και σε διαφορετική σχολή και σε διαφορετικά έτη. Και διάβαζαν και ήταν χαλαρά, ας πούμε, θα πάρουν να πούν τα νέα τους. Γουστάρω αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν πολύ γούσταρα το γονεϊκό ρόλο. Δηλαδή δεν μ' άρεσε να είμαι ο μπαμπούλας που θα λέω συνέχεια όχι και μη και πρέπει. Και δεν μου άρεσε να παίρνω εγώ αποφάσεις για πράγματα που ασχολούσαν άλλους. Έχω λίγο θέμα εγώ με την εξουσία. Δεν μ' αρέσει να έχω εξουσία. Οπότε ίσως να μην μπορώ να σε καταλάβω και πολύ καλά. Και ίσως αυτό που εγώ νιώθω ανακούφιση τώρα και νιώθω χαρά που τα παιδιά είναι καλά, να μην σου δίνει και πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου αυτό το πράγμα ότι και σε σένα θα συμβεί το ίδιο. Απ' την άλλη, μ' αρέσει και ο προσωπικός χρόνος που έχω περισσότερος, μ' αρέσει που μπορώ να είμαι πιο δημιουργική και μ' αρέσει που επιτέλους τελειώνει αυτό το να έχεις μικρά μωρά και να τα τρέχεις ξοπίσω, γιατί είναι κούραση. Κούραση. Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, πλένουν μόνοι τους τα ρούχα τους, ενώ τα πάνε στο πλυντήριο και στο στεγνοτήριο εκεί που μένουν. Μαγειρεύουν μόνοι τους, αναλαμβάνουν μόνοι τους τα ψώνια τους, έχουν φύγει από πάνω με αυτές οι ευθύνες, το οποίο είναι wow, wow πράγμα. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους, οι γονείς που έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και καλή σχέση με τον σύντροφο τους, και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που έχεις καλή σχέση με τον σύντροφο σου, πάρα πολύ, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φοβούνται την άδεια φωλιά. Και πολύ, πολύ μπορεί, το οποίο λέγεται χαριστικά σύνδρομο της άδειας φωλιάς, δεν υπάρχει τέτοια διάγνωση, λέγεται χαριστικά. Μήπως επηρεάζεσαι κιόλας από το αν διαβάζεις ότι κάποιοι παθαίνουν κατάθλιψη όταν φύγουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω. Τώρα, και όσον αφορά στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, πρόσεξε λίγο να μην είσαι ιδιαίτερα πιεστική με τα διαβάσματα των παιδιών, με τις εξετάσεις, με αυτά. Εμένα τα παιδιά μου είχαν και λίγο παράπονο ότι δεν ήξερα πότε δίναμε μαθήματα, ότι δεν ήξερα πότε είχαν διαγώνισμα, γιατί τους είχα πει είναι δική σας δουλειά. Εγώ έκανα τη δουλειά μου αυτή όταν, τη δουλειά αυτή όταν ήμουν στο Λύκειο, κάνετε την εσείς τώρα. Και την έκανα και την έκαναν και πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Και μπράβο τους. Και τώρα στο Πανεπιστήμιο την κάνουν πολύ καλά και καλύτερα και από μένα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτούς. Δεν ξέρω αν σου απάντησα. Δεν ξέρω αν ήμουν η καλύτερη για αυτό το vlog. Όπως και να έχει, εγώ χαίρομαι που σπουδάζουν τα παιδιά και εύχομαι να χαρείς και εσύ. Να χαίρεσαι και εσύ που τα σπουδάζουν και να χαίρεσαι με τις χαρές τους. Καλημέρα.